σκεφτόμουν, εντάξει, μας εξήγησες, μας είπες όσα γνωρίζεις για τους κακόβουλους ανθρώπους, τι να παρατηρούμε, πώς να βλέπουμε τα σημάδια της κακής πρόθεσης. Καταλήγουμε μήπως στο συμπέρασμα ότι όλοι το έχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και αν το έχουν όλοι, τι θα κάνουμε? Θα κρυβόμαστε στο σπίτι μας και θα αποφεύγουμε κάθε επαφή με τους ανθρώπους? Μην απελπίζεστε. Δεν είπα ποτέ αυτό. Το να μην σπαταλιέσαι στις επαφές με τους ανθρώπους, το να μην σε ρουφήξει η έντονη ζωή, η φασαρία και ο ανταγωνισμός, είναι κάτι που ακόμα και η Εκκλησία, σε κάθε θρησκεία, όχι μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δίνουν ως αποτελεσματική λύση. Είτε το βαφτίσουμε ησυχασμό, είτε διαλογισμό, το νόημα είναι να μπορώ να με ηρεμώ και να με χαλαρώνω χωρίς να με ελέγχει η φασαρία κάθε ημέρας, αλλά χωρίς και να είμαι ναρκωμένος και τυφλός για όσα συμβαίνουν γύρω μου. Αυτή είναι η μία λύση. Αλλά μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις. Μπορεί να έχεις μικρά παιδιά να φροντίσεις ή να έχεις αναλάβει υπερβολικά πολλές ευθύνες. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνεις? Υπάρχει λύση? Ή πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι είναι όλα χαλασμένα από το Δία και η συζήτηση λίγη εδώ, χωρίς καμία ελπίδα? Υπάρχει. Η λύση είναι να μάθεις ποιος νόμος είναι παραπάνω από όσα σου συμβαίνουν ή από όσα παρατηρείτε να συμβαίνουν στους γύρω σας. Δεν μιλάω μόνο για ανθρώπινα φτιαγμένους νόμους. Μιλάω για ανθρώπινες ζωές. Δεν χρειάζεται λοιπόν να διαβάζετε δικαστικά κείμενα και βιβλία. Μπορείτε να σκεφτείτε και να καταλάβετε αν αυτό που συμβαίνει δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Τι είναι παραπάνω, ας πούμε, από μια κατάχρηση εξουσίας? Η απαγόρευσή της. Όταν ξέρεις λοιπόν τι είναι παραπάνω, δεν θα επιτρέψεις την κατάχρηση εξουσίας. Ας πούμε, ξέρουμε άλλο ένα παράβατο κανόνα: ποτέ να μην συνδέεται σεξουαλικά ένας ενήλικος με παιδιά. Έτσι θα είστε ενήμεροι και θα φυλάτε τα νότα σας όταν βλέπετε φλερτ ανάμεσα σε ενήλικο και σε ανήλικο. Άλλο παράδειγμα: ξέρετε ότι απαγορεύεται διαροπάλου ο βιασμός. Οπότε όταν βλέπεις ένα άτομο να δίνει χάπια για να ναρκώσει κάποιον με σκοπό να τον βιάσει, ξέρεις ότι υπάρχει σε αυτή την περίπτωση παραβίαση του νόμου και του ανθρώπινου νόμου και του πνευματικού νόμου. Δεν κάνουμε τίποτα για να ναρκώσουμε τους ανθρώπους προκειμένου να τους εκμεταλλευτούμε. Όταν ξέρεις λοιπόν ποιος νόμος είναι πάνω από την πράξη που βλέπεις, αμέσως αυτό πρέπει και να σταματήσει. Ή, αν δεν αισθάνεσαι τόσο δυνατός, τουλάχιστον πρέπει να αποχωρήσεις εσύ, να φύγεις. Έτσι δημιουργούνται ισχυρά θεμέλια μέσα σας. Ξέρετε πόσο λατρεύω να μιλάω για το τρίγωνο της ελευθερίας. Αυτά τα όχι μας είναι που το δημιουργούν. Και μέσα εκεί πραγματικά είμαστε ήρεμοι και ελεύθεροι να χαλαρώνουμε, να αναπνέουμε με ελπίδα για το αύριο και να είμαστε ο εαυτός μας. Και τι γίνεται με τις δικές μας κακόβουλες τάσεις ζωής? Όλοι έχουμε μικρά ή μεγάλα κακόβουλα ζητήματα που θα έπρεπε να φροντίσουμε και να ελέγξουμε. Εσύ είσαι υπεύθυνος να τα περιορίσεις. Εσύ είσαι αρμόδιος για την κατάργηση και την απαγόρευσή τους. Εσύ είσαι ο γονιός του εαυτού σου. Μην περιμένεις να έρθει η αστυνομία ή ο νόμος για να σε σταματήσει. Που εν τέλει, αν δεν καταφέρεις μόνος σου να σταματήσεις τον εαυτό σου, θα γίνει και αυτό. Τίποτα δεν μένει μυστικό. Αλλά όταν είσαι ικανός να σταματάς από μόνος σου τα κακόβουλα, τότε δημιουργείς την προσωπικότητα που πάντα ονειρευόσουν και πάντα σε ενέπνεε. Και έτσι το κακό που σου έγινε το αναιρείς. Και τελειώνει εδώ, δεν το διαιωνίζεις πια. Συνοψίζοντας, πρώτον, αποφεύγεις τα πάντα, τα πάντα, όταν ξέρεις ότι υπάρχει νόμος παραπάνω από αυτό που παρατηρείς.
Αν έχεις τη δυνατή φωνή να το σταματήσεις, το σταματάς δυναμικά. Και δεύτερον, τώρα που τα ξέρεις όλα αυτά, έχεις τα θεμέλια να καταλαβαίνεις πότε πας να γίνεις εσύ ο κακόβουλος. Τα ξέρεις όλα αυτά και βλέπεις πως ο πειρασμός θα είναι πάντα η πιο ευάλωτη από εσένα. Πρέπει να το γνωρίζεις καλά και αυτό. Θα είναι η επανάληψη του κακού που σου έκαναν ή θα λήξει εδώ με σένα. Εδώ είναι η δύναμη της θέλησής σου. Γιατί θα τα φέρει έτσι η ζωή που θα έχεις κάποια στιγμή τον έλεγχο και θα πρέπει να θυμάσαι ότι είναι στο χέρι σου να σταματήσεις την επανάληψη του κακού. Τώρα εσύ είσαι πια ο γονιός του εαυτού σου.